Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα Δήμαρχε, καλημέρα Αθανασία. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Πελετίδη, δεν έχουμε τυχαία το Δήμαρχο εδώ. Βέβαια, καθόλου τυχαία δεν ήταν η επιλογή και έχουμε αναφερθεί από χθες, έχουμε ξεκινήσει να ξετυλίγουμε αυτό το κουβάρι με τη στήριξη των καταστημάτων της εστίασης και όχι μόνο, και για τους πολίτες που έχουν πληγεί. Και εκεί είχαμε μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση που κράτησε περίπου 14 ώρες, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Νίνα και Χρήστο, κυρίες και κύριοι, αποφάσισαν τη μείωση και των δημοτικών τελών αλλά και την ελάχυνση των επαγγελματιών εδώ της πόλης, οι οποίοι να σας πω ότι έχουν πληγεί όσο ποτέ μετά και την ακύρωση του καρναβάλιου. Για το καρναβάλι για την Πάτρα σημαίνει πάρα πολλά. Ήρθε και ο κορονοϊός, οπότε ο Δήμαρχος και όλη τη παράταξη και του Δημάρχου αλλά και όλες οι παρατάξεις, νομίζω ομόφωνα, αποφάνθηκαν στα μέτρα ελάχυνσης, κύριε Δήμαρχε. Είναι αλήθεια, είναι ότι μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση που ζούμε, ο Δήμος κάνει αυτό το οποίο μπορεί. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι μπορούμε να λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα, μια ανάσα είναι. Αλλά βλέποντας ποια είναι η κατάσταση, πλέον έχουμε οδηγήσει τα ανταποδοτικά τέλη στα κατώτερα όρια, να έχουμε τα χαμηλότερα τέλη που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, διότι φτάσαμε από το 1,95 που είχαμε παραλάβει εμείς τα δημοτικά τέλη, φτάσαμε σήμερα στο 1,20 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το χρόνο, που για να πάρει μία ανάσα οι εργαζόμενοι και φυσικά οι επαγγελματίες, οι οποίοι αυτή την περίοδο δεν δουλεύουν, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά χωρίς να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μπορεί με αυτά τα μέτρα να επιβιώσει σήμερα ο εργαζόμενος ή ο επαγγελματίας, γιατί αυτά απαιτούν άλλα μέτρα τα οποία πρέπει να έρθουν από την κυβέρνηση, και το οποίο σημαίνει ότι τα χρήματα όλα θα πρέπει να δοθούν σε αυτούς οι οποίοι παράγουν τον πλούτο και είναι οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι αγωνίζονται για να χτιστεί αυτή η χώρα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, αλλά θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Δήμαρχο Πατρέων, γιατί είναι μια ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να μας πείτε πόσο μεγάλο ήταν το πλήγμα σε νούμερα, αν ξέρετε, από τη ματέωση του καρναβαλιού, από την αναβολή καταρχήν του καρναβαλιού. Εκείνο το οποίο αυτό δεν μπορεί κανείς να το δώσει με απόλυτους αριθμούς, μπορεί όμως να το δώσει με τη θέση που βρίσκονται οι εργαζόμενοι μας. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων αλλά και των επαγγελματιών βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Όχι ότι αυτό ήταν η αιτία που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Εδώ πέρα γνωρίζετε όλοι ότι η οικονομία πλέον κυριαρχείται από πολυεθνικές, από πολυκαταστήματα, από ομίλους επιχειρηματικούς, οι οποίοι ούτως ή άλλως τους μικρούς, που η πόλη μας από αυτούς κρατιέται όρθια και λειτουργεί και η πόλη μας είναι άνθρωποι, γίνεται κατανοητό ότι συντρίβοντας όλον αυτό το συγκέντρωση του πλούτου σε λίγα χέρια και καταστρέφοντας τους από κάτω, οδηγεί σε κλείσιμο όλες τις την εστίαση ή καταστήματα μικρά τα οποία υπάρχουν, το οποίο σημαίνει ταυτόχρονα και αυτοί γίνονται άνεργοι, αλλά και το ότι δεν υπάρχει πλέον οικονομική δραστηριότητα αγκαλιάζει τους εργαζόμενους, οι οποίοι ούτως ή άλλως η Πάτρα ήταν μια πόλη της ανεργίας. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι το πράγμα έχει φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα όρια. Κύριε Δήμαρχε, η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, η ομόφωνη που είπαμε, περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες και περιλαμβάνει και τα ενοίκια στα κηλικία, στα σχολεία. Ναι, βεβαίως, τα πάντα. Περιλαμβάνει, επειδή δεν είναι ότι πλήττονται μόνο οι επιχειρήσεις, πλήττονται και η κατάσταση οικονομική είναι άσχημη και στους ίδιους τους εργαζόμενους, οι οποίοι μένουν σε σπίτια, αλλά και οι επαγγελματίες έχουν σπίτια. Συνάδελφοι σας Δήμαρχοι, εμείς τι σας έχουν πει για αυτή την πρωτοβουλία, είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα? Δεν θέλω, κάθε ένας Δήμος έχει τη δική του δυσκολία. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, διότι πρέπει να καθίσεις και να δεις τα οικονομικά του κάθε Δήμου. Εγώ δεν θα πω να δω τι γίνεται με τους άλλους Δήμους. Εκείνο όμως το οποίο είναι αναγκαίο να γίνει είναι ότι η κυβέρνηση, ενώ χρωστά στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να μας δίνει πάνω από 6 δισεκατομμύρια, μας δίνει τα 2. Εάν όλοι οι Δήμοι παίρναν τα χρήματα που δικαιούνται οι Δήμοι που θα έπρεπε να έχουμε, θα έπρεπε να απαγορευτεί να υπάρχει ανταπόδοση. Τα δημοτικά τέλη δεν πρέπει να είναι να φορολογείται ξανά ο πολίτης για δεύτερη φορά. Με τα χρήματα που δικαιούνται οι Δήμοι,
ή που πρέπει να έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση, μία φορά φορολογήσε. Η κυβέρνηση συγκεντρώνει τα χρήματα από την φορολόγηση, από τον ένφια, από το ΦΠΑ, από ειδικούς φόρους. Πρέπει να μας αποδώσει αυτό τα χρήματα. Κύριε Πελατίδη, μια κουβέντα για μια σύσκεψη που υπάρχει το μεσημέρι για το τρένο. Συγκέντρωση μάλλον το μεσημέρι για το τρένο. Κινητοποίηση είναι. Κινητοποίηση. Είναι μια κινητοποίηση, είναι 11 η ώρα στο Ρίο. Η Πάτρα έχουμε 6,5 χιλιόμετρα μήκος μέσα στην αστικό ιστό. Περνά το τρένο επιφανειακά. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην επιλογή, επειδή αυτός οι γραμμές του τρένου θα γίνουν μέσα, θα είναι μια άλλη κατασκευή. Μπαίνουμε δηλαδή να ανακατασκευαστούν και να γίνουν βαριές κατασκευές. Λέμε ότι θα πρέπει αυτό να γίνει υπόγεια πλέον. Και σήμερα δίνουμε τη μάχη η πόλη μας να γίνει μια πόλη διαφορετική, να υπάρχει σεβασμός στη ζωή των ανθρώπων, να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες που υπάρχουν και ζητούμε να είναι υπόγειο το τρένο και στην επιφάνειά του και για 6,5 χιλιόμετρα να υπάρχει ένα γραμμικό πάρκο το οποίο να το απολαμβάνει η πόλη μας, η κάτοικοί της και φυσικά από πλευράς της ζωής καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι μια τεράστια παρέμβαση να έχεις και το τρένο αλλά ταυτόχρονα στην επιφάνειά του να κινείσαι, να έχεις ένα ποδηλατόδρομο, να μπορείς να περπατάς, να μπορεί να έχεις χώρους για να αθλείσαι. Και αυτό μπορεί να γίνει, η κυβέρνηση αντιδρά και εμείς θέλουμε την επιθυμία της πόλης να την αναδείξουμε, να το κάνουμε γνωστό σε όλους και φυσικά να πιέσουμε την κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτό το οποίο ζητούμε, το οποίο δεν είναι κάτι το τρομερό.